Τι θέλουμε να μας εξηγήσεις λίγο, Θέκλα μου, πόσο καλό κάνει η ψυχολογία ενός ανθρώπου να έχει ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι ή ένα κατοικίδιο γενικότερα στο σπίτι. Λοιπόν, τα σκυλάκια, να φαίνεται κιόλας, τα σκυλάκια, θέλω να κάνω μια μπαύση και να χαιρετήσουμε τη Γεωργία, τον Στέφανο και την Αντριάννα Πετρίδη, που είναι τα ανιψάκια μου τα οποία παρακολουθούν τώρα την εκπομπή. Σε βλέπει και ο Στέφανος και η Αντριάννα και η Γεωργία σε βλέπουν. Και σε βλέπει και η σκυλίτσα του Σιντάρα. Λοιπόν. Της μάμας σου, του παπά σου κάτι, όχι, το αφού σου. Ο αδερφός μου εργάζεται, η μάμα μου και ο παπάς δεν νομίζω να θεωρούν. Γεια σου, μάμα. Βλέπει ή δεν βλέπει τελικά. Σίγουρα βλέπει, ρίχνει περίπτωση να βλέπει. Θα στείλω την αγάπη μου κι εγώ. Ναι, αλλά η μάμα μου λέει ότι δεν είναι πολύ όμορφο που είναι μαύρο και γι' αυτό μου την χαιρετήσα. Έντοχη αδυναμία δηλαδή. Εν του φέρεται άσχημα. Εντάξει. Λάκη, θυμάσαι τη μαμά μου. θα σου πω ότι ο σκηνοθέτης μας έβαλε στο τιτλάκι κάτω και το όνομα του Λάκη πάλι. Είναι το κατοικίδιο σημαντικά για την ψυχολογία. Όχι, να το ξαναπεράσει. Θέλει, έτσι θα το δω. Κάτσε, Λάκη, και μιλούμε για σένα τώρα. Να το έτσι, είδες. Λάκη. Λάκη. Επίτηδες με ύψη. Καλά, ο σκηνοθέτης σας είναι θεός. Είναι. Στο πάρτι του θα πάμε. Αγάπη μου, κοίτα, είσαι γκροπλά. Κοίτα. Είσαι γκροπλά, κοίτα, Λάκη. Βλέπεις αυτό το σκύλο στην τηλεόραση, είσαι εσύ. Κοίτα, Λάκη μου. Οπότε θέλεις να τον αφήσεις λίγες μέρες για να πας διακοπές. Ο σκηνοθέτης μας ενδιαφέρεται. Μα, Μιχάλη, σε ευχαριστώ, γιατί θέλουμε να πάμε να κάνουμε σεμινάρια στην Ελλάδα με τον Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου. Πας στο Μιχάλη, μα έχει και σκυλάκι. Έχει σκυλάκι, τη φάτσα. Είναι κοριτσάκι. Είναι κοριτσάκι. Δεν θα έχουμε πρόβλημα με το αρέσουν τα κοριτσάκια. Γυρεύκω το ακουστικό μου. Τι? Εντάξει, γίνεται. Εντάξει. Ναι, σωστό. Είπαμε, σ' αγαπάμε όπως είσαι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρόβλημα. Λοιπόν, τα κατοικίδια απορροφούν την ενέργεια μας. Νιώθουμε μας όταν δεν είμαστε καλά και μας ηρεμούν. Και υπάρχουν και πολλές μελέτες που το δείχνουν αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο με έναν κατοικίδιο έχουν καλύτερη ποιότητα ύπνου από εκείνους που κοιμούνται χωρίς κατοικίδιο. Φυσικά υπάρχουν διάφορες απόψεις για το αν βάζεις μέσα στο κρεβάτι στο κατοικίδιο. Έχει. Ο Λάκης δεν ανεβαίνει στο κρεβάτι της μαμάς, όχι, δεν ανεβαίνει. Έχει κρεβατάκι δίπλα. Έχει κρεβατάκι δίπλα. Αλλά νιώθεις ότι έχει έναν πολύ καλό πλάσμα μέσα στο χώρο σου. Το οποίο σ' αγαπά, είναι τρυφερό και νιώθεις έτσι. Πώς είναι όταν κρατάς ένα μωράκι μου βρεφούδι και είναι ησυχόν και φρόνιμον, τις ώρες που είναι ησυχόν και φρόνιμον, τα σκυλάκια είναι συνήθως συνέχεια έτσι. Μιλούμε για τα σκυλάκια τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους κηδεμόνες τους, με τις μαμάδες τους, με τους μπαμπάδες τους. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι ότι όταν έχεις κατοικίδιο, όπως όταν έχεις και παιδάκι, έχεις και μια ευθύνη να κρατάς τη ψυχολογία σου καλή, είναι εσύ ο ίδιος. Δηλαδή να φροντίζεις τα ζητήματα σου, να επιλύνεις τα προβλήματα σου, για να μην είσαι συνέχεια αγχωμένος και στενοχωρημένος και να αναστατώνεις το καημένο το ζώο. Ναι. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι και τα ζώα μερικές φορές. Κατάλαβες τι εννοώ, επειδή ό,τι συναισθήματα έχουμε εμείς τα πιάνουν. Δηλαδή, αν είσαι ανήσυχος, γίνεται ανήσυχο το ζώο. Αν είσαι χαρούμενος, γίνεται χαρούμενο το ζώο. Αν είσαι λυπημένος, γίνεται λυπημένο το ζώο. Έχουμε ευθύνη και απέναντι στα ζώα μας και απέναντι στα παιδιά μας. Να κρατούμε καλή την ψυχολογία μας. Δηλαδή, θα έλεγα να μην είμαστε τόσο χρηστικοί με τα ζώα, αν έχουμε και μια ευθύνη απέναντί τους. Εμπλάσματα. Ναι. Μειώνουν το άγχος του ανθρώπου. Βοηθά πάρα πολύ. Βοηθά πάρα πολύ. Και επίσης, κάτι άλλο είναι ότι επειδή τα ζώα δουλεύουν καλύτερα με πρόγραμμα, δηλαδή τους αρέσει να κοιμούνται συγκεκριμένες ώρες, να ξυπνούν συγκεκριμένες ώρες, θέλουν να πηγαίνουν βόλτα έξω στη φύση. Είναι μια καλή παρακίνηση ένα σκύλος, για παράδειγμα, για να ενεργοποιηθεί κάποιος ο οποίος έχει κατάθλιψη ίσως ή βρίσκει τον εαυτό του να έχει βαρύνει, να μην έχει όρεξη να κάνει δουλειές μέσα στο σπίτι, να μην έχει όρεξη να βγαίνει έξω. Βοηθάει. Δεν είναι και λίγο ρίσκο καμιά φορά όμως, αν έχει σημάδια κατάθλιψης, να υιοθετήσεις ένα σκυλάκι? Ναι, έχει δίκιο η Μυριέλ. Κανονικά, όταν έχουμε σημάδια κατάθλιψης, πάμε σε ένα ψυχολόγο ή και σε ένα ψυχίατρο ή και σε ψυχολόγο και σε ψυχίατρο. Παίρνουμε διάγνωση. Αν έχουμε διάγνωση κατάθλιψης, κάνουμε τη θεραπεία μας, η οποία είναι αντικαταθλιπτική θεραπεία σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία.
Και όταν είμαστε καλύτερα, φέρνουμε και το σκυλάκι μας. Έτσι κάναμε και εμείς φέτος, λάκι. Ναι. Βασικά, εγώ αν κατάλαβα καλά, είναι ένα μέρος της ψυχοθεραπείας. Δηλαδή να λύσεις πρώτα τα ζητήματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι μέρος της ψυχοθεραπείας, γιατί δεν είναι therapy dogs. Δηλαδή είναι σκυλιά τα οποία είναι εκπαιδευμένα για θεραπεία. Υπάρχουν τέτοια σκυλιά, therapy dogs, θεραπευτικά σκυλιά. Υπάρχουν. Αλλά είναι σκυλιά τα οποία εκπαιδεύονται για να βοηθούν, για παράδειγμα, παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα, για να βοηθούν ανθρώπους με αναπηρία όρασης, ναι, κλπ. Εγώ το βάλω εντός εισαγωγικών ότι πρώτα, ας πούμε, αν εγώ εντοπίζω ότι έχω κάποια σημάδια κατάθλιψης, εννοείται να λύσω με τους ειδικούς. Ναι, τούτο που είπα προηγουμένως, ναι, ότι μετά, οφείλουμε, ναι, να είμαστε καλά για να μην μεταδίδουμε την κακή μας ψυχολογία στα κατοικίδια μας. Είναι κρίμα τα καημένα, τα σιλούθια, τα κατούθια, να τους δημιουργούμε ψυχολογικά. Ναι. Κατάλαβες να μπαινώ. Μπορούν να δημιουργηθούν ψυχολογικά σε ένα σκύλο, σε ένα. Σε σκύλο, θα πω, δεν θα πω σε γάτο. Ναι, βεβαίως. Οι σκύλοι έχουν και φοβίες. Μπορεί να. Από τη στενοχωρία να μην τρώνε. Ναι, ναι. Θα έλεγα ότι αν προσπαθούσαμε να περιγράψουμε την προσωπικότητα του σκύλου γενικότερα, μιλούμε τώρα για τον οικόσιτο, το σκύλο που είναι δεσποζόμενη σκύλη, όχι αδέσποτη. Θα έλεγα ότι έχουν έναν τρόπο προσκόλλησης προς τους ανθρώπους με τους οποίους ζουν, συνεξαρτητικό. Ναι. Δηλαδή, οι σκύλοι από τη φύση τους προσκολούνται πάνω στον άνθρωπο που τους φροντίζει, δεν μπορούν να δουν τον εαυτό τους μακριά από την οικογένεια στην οποία ανήκουν, είναι ζώα γέλης οι σκύλοι, είναι pack animals. Και νιώθουν ασφάλεια οι σκύλοι όταν εμείς τους οριοθετούμε, όπως και με τα παιδιά. Δηλαδή, έχεις ευθύνες ως κηδεμόνα σκύλου. Πρέπει να είσαι σε ενάργεια, σε εγρήγορση, ούτως ώστε να προστατεύεις το σκυλί σου, αλλά να το οριοθετείς κιόλας, για να είσαι εσύ ο αρχηγός και να μην γίνει ο σκύλος αρχηγός του σπιτιού, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τους κάνει ο σκύλος ό,τι θέλει. Ναι. Που την αγάπη που έχεις στο σκύλο συνήθως, αφήνεις τον έτσι. Δεν ξέρουμε να βάζουμε όρια. Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε να βάζουμε όρια. Και τα σκυλιά, αλλά και τα μικρά τα παιδιά υποφελούνται πολύ από τα όρια. Πρέπει να αφήνουμε το σκύλο μόνο του σπίτι, και να κάνουμε ένα έξοδο, και να μην τον έχουμε έννοια για τις 2 ώρες που είναι να λείπουμε. Ή είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται τούτο. Δεν ρωτάς το καταλήλο πρόσωπο, γιατί εγώ έχω βγάλει μια. Σκεφτούμε και εγώ τώρα. Έχω βγάλει μια φήμη ότι όπου πάω παίρνω και το σκύλο μου μαζί. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλά τους ιδιοκτήτες σκύλων. Δεν είμαι ψυχολόγος σκύλων. Δεν είμαι. Είμαι απλά ιδιοκτήτρια σκύλων. Δεν είμαι. Έχω το πρώτο μου σκυλάκι. Είναι λιγότερο από ένα χρόνο που ζούμε μαζί. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι είμαι μόνος του. Και παίρνω το μαζί μου. Οι περισσότεροι. Παίρνω το μαζί μου. Αλλά τώρα που πήγαμε εκπαίδευση, δεν τελειώσαμε όλη μας την εκπαίδευση. Κάναμε το πρώτο στάδιο και το μισό του δεύτερου στάδιου εκπαίδευσης. Ναι, πήγε στον Αλέξη. Ναι. Πήγαμε στον Αλέξη. Παπα Ιωάννου έχει έναν πολύ ωραίο αγρόκτημα στην Αγία Βαρβάρα. Ονομάζεται King of Dogs, έτσι, το αγρόκτημα, και πάει ο Λάκη και μαθαίνει πράγματα. Ναι, μαθαίνει πράγματα. Και τώρα έχει μάθει, όσα τον άφησα να μάθει, γιατί είπα πριν τον πήρα πριν την ώρα του, έχει μάθει να ηρεμεί στο δωμάτιο του. Έχουμε δωμάτιο. Κένελ. Δηλαδή είναι σαν κλουβί, στην πραγματικότητα είναι κλουβί. Α, ξέχασα να πω στο σκηνοθέτη ότι έχω ένα βίντεο στο YouTube την ημέρα που φέραμε το δωμάτιο που μπήκα μαζί με τον Λάκη στο δωμάτιο. Και κάναμε μαζί βίντεο. Να του το στείλει, λέει. Μπήκα μαζί του στο δωμάτιο. Τόσο μεγάλο το δωμάτιο. Στο κλουβί δηλαδή. Τόσο μεγάλο το κένελ που μπήκα και εγώ μαζί του μέσα. Και είπε, νιώθω, τι κάμνη τούτη. Είδε διαφορά όμω. Τεράστια. Τεράστια διαφορά και κυρίως όταν συνεργάστηκα εγώ. Ναι. Γιατί εγώ όταν έπιασα το σκυλάκι, νόμιζα πως είναι παιδάκι. Και είναι μωράκι, είναι μίλουν του λιμέρα, έκαμε του αναστάτωνα το σκύλο, είναι κακομάθηνα τον. Και έκαμε πολλή δουλειά ο Αλέξης πάνω μου για να με βοηθήσει να καταλάβω ότι είναι για το καλό του σκύλου μου να του βάζω όρια. Ναι. Δηλαδή τούτο που διδάσκω εγώ τους ανθρώπους να κάνω στα παιδιά τους, τους γονείς να κάνω στα παιδιά τους, μου το δίδαξε εμένα ο Αλέξης να κάνω στο σκύλο μου. Ναι. Έχουμε όμως δρόμο ακόμη, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και νομίζω και εγώ είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, γιατί έχω συνειδητοποιήσει την ευθύνη μου απέναντι στο ζώο. Γιατί όντως υπάρχουν ιδιοκτήτες σκύλων που δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Δεν είναι αξεσουάρο σκύλος. Ναι. Δεν είναι παιχνίδι να παίξουμε να νιώσουμε καλύτερα. Είναι ένα πλάσμα το οποίο βάζουμε στην οικογένεια μας και έχουμε ευθύνη να το προστατεύουμε και από σωματικούς κινδύνους,
αλλά και ψυχικά, συναισθηματικά, να του δίνουμε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο το ζω να ξέρει ότι ανήκω σε αυτήν την οικογένεια, αυτός είναι ο αρχηγός της οικογένειας, έχω αυτούς τους κανόνες. Δεν σε θέλει. Δεν με θέλει. Το σκουλαρίνκι δεν με θέλει. Επειδή μέχρι το αυτοκίνητο ρε φάραμε άλλο κούπο, μα δεν με θέλει. Λοιπόν. Δεν με θέλει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μόνο εγώ μπορώ να υποστηρίξω τόσο τεράστια σκουλαρίκια. Είναι τεράστια. Και το ένα είναι άποψη. Ένα άποψη. Ναι. Λοιπόν, πού ήμουν. Έχουμε ευθύνη να του δώσουμε ένα ασφαλές ψυχοσυναισθηματικό περιβάλλον, στο οποίο να μην έχει έγνοια. Α, τώρα ο άνθρωπος με τον οποίο ζω, η μαμά μου, γιατί τα σκυλάκια είναι μέσα στην μαμά μου, ο παπάς. Ότι ο άνθρωπος με τον οποίο ζω σήμερα θα έχει καλή διάθεση, αύριο δεν θα έχει καλή διάθεση, θα μου θυμώσει αν το κάνω αυτό, δεν θα μου θυμώσει. Χρειάζεται μια σταθερότητα. Και αυτή η σταθερότητα βοηθά και εμάς τους ίδιους να είμαστε καλά ψυχολογικά. Δηλαδή, ο άνθρωπος ζει με κύκλους. Έχουμε κύκλους, όπως είναι η κύκλη ημερήσι, η κύκλη ύπνου, οι κύκλοι τροφής κλπ. Κλπ. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα για να έχουμε ισορροπία. Γίνεται να είμαστε εξαπόλυτοι. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Αγαπή μου, μπορείς να καθίσεις, σε παρακαλώ. Κάτι είδε, τι είδε. Ναι. Κάτι που άρεσε. Κάτι να καθίσεις. Άμα θες, μπορείς να καθίσεις. Ακόμα εγώ δεν τα έχω μάθει εντελώς αυτά όλα, αλλά είναι φρονίμος. Είναι ήρεμος, δεν είναι ήρεμος σκυλός. Είναι ήρεμος, όχι, ναι. Ναι, αλλά λένε ότι έχει να κάνει και πώς το μαθαίνεις. Σίγουρα. Ναι. Το σκύλι. Πάντως, εγώ παλιά πριν έχω σκύλων, άμα έβλεπα άνθρωπος με τους σκύλους τους, έλεγα μοιάζω τους στη φάτσα, μοιάζει μου το δώσω. Η αλήθεια πως όχι. Λάκη, είπα μας ότι... Λάκη, είτε τα παιδιά μου μοιάζουν όταν τα σκύλια, Λάκη. Ωραία, παιδί μου. Έτσι το χρώμα είναι της αντίθεσης. Έκαμα παιδιά μου που δεν μου μοιάζουν, έχω και σκύλο που δεν μου μοιάζει. Τι να σου πω. Ούτε τα παιδιά. Ακούς τίποτε τα παιδιά. Ας πούμε, αν τον έβλεπα μόνο του πάνω στο πεζοδρόμιο, θα λέω, α, το σκύλο της Τέκλας. Και όμως, κύριε, την Κυριακή, πήγαμε να φάμε σε ένα εστιατόριο κοντά στο χωριό μας και ο Λάκη ήταν στα Κάντζελα. Ναι. Και περνούσε ο κόσμος και του γεια σου Λάκη. Έτσι, για να ξέρεις. Έγινε διάσημος. Φίρμα ο Λάκη. Ναι, γιατί βάζουμε βίντεο μέσα στο κανάλι μου στο YouTube. Α, τέλεια. Και όταν πήγε για εκπαίδευση, γράφει με ένας κύριος στο Facebook. Μα τι έγινε με τον Λάκη. Εγώ και τα εγγονάκια μου τον βλέπαμε κάθε μέρα και τώρα ανησυχούμε. Τι έγινε με τον Λάκη. Μάνα μου το. Επήγε για εκπαίδευση ο Λάκη και μετά ήρθε. Μάνα μου. Πάντως ο σκηνοθέτης μας λέει, όποτε θέλεις, στη διάθεσή σου. Είναι available. Δέχομαι, Μιχάλη μου. Μιχάλη μου δέχτηκε. Έχουμε. Να πας να μιλήσεις με τον Μιχάλη, θα του σάσεις καλά τον Μιχάλη, όμως. Άκανα να είσαι. Λοιπόν, Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ που σου πήρες σήμερα στην παρέα μας.